του Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε χθες να υπάρξει μια σύγκληση του Βουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για να συμφωνηθεί μια ημερομηνία εκλογών και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για πρόεδρο Δημοκρατίας που θα εκλεγεί από την επόμενη Βουλή. Ο κύριος Κουβέλης απάντησε ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα φαίνεται ότι θα πάμε για εκλογές το Μάρτιο, αφού η παρούσα Βουλή φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι δεν ενδιαφέρεται και ότι δεν θα ήθελε να είναι υποψήφιος για την θέση αυτή. Ο Φώτης Κουβέλης επισκέφτηκε τον Κάρολο Παπούλια, έθεσε υπόψη του την πρότασή του για σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, για το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Πρέπει, λέει, να σχηματιστεί μια κοινή διαπραγματευτική γραμμή για το θέμα αυτό. Υπάρχουν οι διαφορές, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας κοινός πολιτικός τόπος μεταξύ των κομμάτων για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Χαίρομαι, το απάντησε ο Κάρολος Παπούλιας, που μιλάτε για συνένεση. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη η εθνική συνεννόηση για το θέμα του χρέους αλλά και για τα εθνικά θέματα. Κάτι που έθεσα χθες στις συναντήσεις μου και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Αλέξη Τσίπρα, το απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λίνα. Απόστολες.